ότι δεν μπορώ να υποχρεώσω τους εργοδότες είτε να κάνουν προσλήψεις είτε να μην κάνουν απολύσεις Μάλιστα. και δεύτερον οι 400 εφαρμοστικοί νόμοι που πολλοί από αυτούς αφορούν τη ζούγκλα την εργασιακή δεν μπορούν να φύγουν σε μια νύχτα. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά. Ποιο θα πληρώσει ποιο θα πληρώσει τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που, είναι, που δουλεύουν με δεδουλευμένα χρέος 4 και 5 μηνών απλήρωτοι 4 και 5 μήνε στον ιδιωτικό τομέα Ποιο θα του πληρώσει αυτού. Και πόσο δηλαδή μπορεί το κράτο. Όχι. Λέω να το, το αντίκρισμα, ναι. αντίκρισμα τη προεκλογική εξαγγελία 751 ευρώ για του εκατοντάδε χιλιάδε εργαζόμενου του ιδιωτικού τομέα ναι. με δεδουλευμένα τριών και τεσσάρων και πέντε μηνών τα οποία δεν έχουν πληρωθεί. Ποιο θα τα πληρώσει. Δηλαδή, το πρέπει, το πρέπει, πρέπει, πρέπει. Η εργασιακή ζούγκλα, η εργασιακή πρέπει, πρέπει, ζούγκλα πρέπει. του ορομίσθιου του part-time, τη ατομική σύμβαση, όλο του ενοικιαζόμενου του μπλοκάκι, όλο αυτό το σκηνικό, ξέρετε για το λέω, γιατί δίπλα την εξαγγελία λέει δημοσιονομικό κόστο 0. Άρα είναι μια εξαγγελία η οποία με διαπραγματεύσει, με πιέσει, με με με, μπορεί κάποτε να δημιουργηθεί σε μια ζούγκλα εργασιακή, η οποία παραμένει. Γιατί είναι σε ισχύ όλοι αυτοί οι νόμοι, οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν.